Είναι κάτι που θα σε ρωτούσα και στον δρόμο, ρε παιδάκι, που με κάναμε παρέα. Για πες. Πιο πολύ από τη Ρένια. Αν μου άρεσε. Εξωτερικά, έτσι όπως βλέπεις, στον μπαρ. Ποια θα πλησιάσεις. Μην απαντήσεις διπλωματικά. Σε εξωτερική εμφάνιση μου αρέσουν και οι ίδιο. Η Χριστίνα για τα κιλά της έχει καμπύλες. Εμένα γυναίκες μου αρέσουν όταν έχουν καμπύλες. Από ό,τι παρατήρησα από αυτό το φόρουμ που φορούσε. Και η Ρένια έχει καμπύλες. Τώρα, στο εσωτερικό δεν έχω γνωρίσει ούτε τη Ρένια ακόμη, ούτε τη Χριστίνα. Γιατί πιο πολύ εν τέλει είναι το εσωτερικό, δεν είναι το εξωτερικό. Το κομμάτι. Σημαντικό αυτό. Ναι, το εξωτερικό είναι πάντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Καλώς το εξωτερικό, η πρώτη εντύπωση αυτή είναι. Η πρώτη εντύπωση αυτό είπα εγώ. Ότι μου άρεσαν και οι δύο. Εγώ ωραία, είμαι η δεύτερη μέρα στο σπίτι. Δεν μπορώ να πω η Ρένια είναι η χρυσή κοπέλα και η Χριστίνα είναι η τάδε κοπέλα. Δεν τις ξέρω. Σύντομο το ωραία, νοντάρι, δηλαδή είσαι σε ένα κλαμπ και τις βλέπεις και τις δύο. Ποια θα σου κάνει το κλικ. Είσαι πριν στα ποτά σου, είσαι χαλαρός πάνω στο μπαρ. Πρέπει να πει. Πιστεύω πιο πολύ η Χριστίνα. Κάνει πιο πολύ μπαμ γι' αυτό. Κάνει πιο πολύ. Απάντησε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάνει... Μπαρ. Κατά τι θα φορούσαν, γιατί και η Ρένια μου αντιθεί έτσι. Αυτό πιστεύω. Κοιτάξτε, είναι. Το πώς θα είσαι τέλος πάντων, όλο το όλο μου. Να, ο Φάνος για πάντα πριν δεν ήταν. Ματιά εμένα με τραβάρεση, για μένα και δύο ώρες. Το βλέμμα της. Αυτό. Ποιο θα με κοιτάξει. Μπορεί να κοιτάξει. Οι κοπέλες μετά που είναι χαμογελαστά, δεν μου αρέσουν. Η Ρένια εμένα μου αρέσει ότι έχει αυτό το βλέμμα το οποίο που σε. Καφωτό, τάκ. Τάκ, τάκ και κοιτά εκεί, σκαλώνει. Ναι, σε μαγνητίζει που λέμε. Το ένα είναι πιο έντονο και τη χρυσή είναι πιο αθώο εισαγωγικά. Μου αρέσει όμως και το αθώο και το. Και εμένα. Δεν ξέρω. Έκανε δυο λοιπόν. Όντως, η Ρένια έχει βλέμμα που σε μαγνητίζει. Καλός ή κακός είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο δεν μπορείς να πας για ένα συγκεκριμένα. Μπορεί να πω εγώ Ρένια, να έχω στο νου μου αυτό τη Ρένια. Αυτός ήρθε ένα συγκεκριμένα πάντως και δεν το αλλάζει. Το παραδέχομαι σε αυτό. Και έχω ζητήσει, και έχω ζητήσει αν δεν μου βγει αυτό με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Αυτό όμως δεν πάβει να λέει ότι είμαστε εμείς λάθος, Παύλο, φίλε. Δεν πάβει. Όχι, δεν πάβει. Ο καθένας έτσι είναι το. Όχι, εγώ, φίλε. Όχι. Κάτσε, καταρχήν δεν είπα ότι δεν πάβει. Επειδή είπες ότι ερχόμαστε, καλώς ήρθες και σου λέω, ας πούμε αυτός μπήκε συγκεκριμένα, δεν το αλλάζει. Όχι, λέω το ότι εγώ συγκεκριμένα για μένα θα μιλήσω. Το ότι εμείς θα μπορεί να αλλάξουμε ή μπορεί να μείνουμε εκεί. Δεν ξέρεις πώς είναι το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι είσαι λάθος, αγόρι μου. Εννοείται πως είναι. Δεν είπα ότι είμαι λάθος. Εννοείται. Βάζω ποιος θα την τοποθετήσει μου απέναντι στον Παύλο. Εννοείται. Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα κάτι με την Ρεγκίνα την προηγούμενη εβδομάδα, έστω και το φλερτ, κόπηκε μέσα σε 4 μέρες. Δεν ρίξαν κάποια πράγματα, γίνανε κάποια άλλα συμβάντα, το κόψαμε τελείως. Από εδώ και πέρα λέω ότι εγώ είμαι ελεύθερος και ήμουνα ούτε σε άλλους και πριν. Και τα περισσότερα τώρα, παιδιά εδώ. Στο τραπέζι με τη Ρεγκίνα και τα κορίτσια κάναμε συζητήσεις. Και τα περισσότερα παιδιά. Ρώτησε τη Ρεγκίνα, λέω, θα έκανε κάτι ποτέ σου με ένα μικρότερο. Και μου λέει τι εννοείς. Λέω, για παράδειγμα, λέω με εμένα, λέω, είμαι 23, λέω, εσύ λέω πόσο 34 μου λέει. Θα έκανες το κάτι με ένα μικρότερο, μου λέει κάποτε λέει, στο παρελθόν είχα λέει κάτι. Δεν νομίζω λέει πως θα ξανά έκανα κάτι με μικρότερο. Εγώ δεν το ρώτησα σε ερωτικό, το ρώτησα καθαρά για να πάρω άποψη και μια γνώμη. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά νομίζω μέσα στο σπίτι. Είναι οι διαφορές ηλικίας λίγο μεγάλες πιστεύω μεταξύ μας. Γιατί είστε εσείς ο Τζόνι 33, εγώ είμαι 23. Ο Παύλος είναι 27. Εντάξει, εμείς πάνω κάτω κοντά είμαστε. Εσύ θέλεις να μας ρωτήσεις κάτι. Ξεκινάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, που είσαι καινούριο παίκτριο. Πώς φαίνονται αυτές τις μέρες που είσαι εδώ. Που είσαι έτσι από τις πιο πρόσφατες. Γενικά στον καλά. Οι πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Μέχρι να συνηθίσω. Αλλά εσένα σε βλέπω μια χαρά. Τι εννοείς όταν δεις. Είσαι πολύ χαλαρή. Τώρα είμαι χαλαρή, δίπλα δεν νομίζω να ήμουν τόσο. Τα αγόρια το κάνουν γενικά, Χριστίνα, όμως αυτό, άμα δεν είσαι λίγο κόμπλαρες. Νομίζω ότι έπρεπε να πω πρώτα εδώ πέρα. Να πας στα αγόρια που κάνεις παρουσίαση. Όταν είχα πει εδώ πέρα, μετά να πούμε άλλο ένα. Πάντω ήταν πολύ ωραία. Θα σα χορέψαμε δίπλα και με το Φάνο. Το είδαμε. Αχ, το είδατε. Ναι, ναι. Ο Φάνος κάθε καινούρια παίκτρια που μπαίνει, τη χορεύει. Να φάμε τζέρι. Αλεξάνδρα παρά. Δεν έπρεπε να το πείτε αυτό τώρα. Δεν τη χαλάσετε. Κοίτα, χαλάστηκε. Επειδή σε ξέρω και απ' έξω, είναι λίγο του γούστου και του στυλ σου. Τι πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι... Αν την έβλεπα έξω, τι θα έκανα. Τι θα έκανες. Επειδή έχει να είμαστε μαζί και έξω, πιστεύω πως θα τη την έπεφτες δίχως αύριο. Για να το λέει, το λέει πολύ... Εγώ αυτό πιστεύω. Γεια σου, Μαρία! Γεια σου, Χριστίνα. Καλώς ήρθες. Σας βρήκα. Πώς ένιωσες? Πολύ καλά. Ειδικά τώρα που είμαι στα κορίτσια. Πιο καλά, Ναι, έσπασε ο πάγος. Για κάτσε από εκεί. Μαρία, όπως πάντα. Ευχαριστώ, βρε κορίτσια μου. Βρε Μαρία μου. Και εσύ, βρε Medium. Θέλω να μου πεις τον καφέ, το χέρι, το φλιτζάνι.
το αυγό, ό,τι Μαρία, ό,τι μπορείς να μου πεις. Άκουσες τι έλεγα εκεί πέρα στο Φαλκιά. Ξέρεις τι έλεγε πριν μπεις. Όχι. Είχε πάει από εκεί και είχε πει στο Βασίλη, φαντάσου να μπει μέσα στο σπίτι μια όμορφη ξανθιά που θα έρθει για σένα. Ναι. Μπορεί να μην έχει έρθει για το Βασίλη, αλλά και μόνο το πρώτο που έπιασες. Λέω, ναι, μπορεί. Ναι, ναι. Και μόνο το πρώτο, που έπιασες μια μέρα χωρίς να περιμένουμε είσοδο. Ναι, γιατί δεν είχε φύγει η κορίτσι. Ναι. Ακούς. Εγώ είπα γενικά, δεν είπα για σήμερα. Ποιος την έφερε τούτη εδώ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Αλήθεια έτσι είπα. Και με το που είδα ότι είσαι και ξανθιά, ήθελα να βγω έξω από την πόρτα. Χριστίνα μου, όχι, όχι, νιώθεις άσχημα. Πλάκα κάνω. Εμείς περιμέναμε να χτυπήσουμε τη Μαρία μου, γιατί λέγαμε να είμαστε 4-4. Το ξέρω. Τώρα γίναμε 3-5. Κάναμε τους άνθρωπους και εσένα, έχει γίνει. Το πόσο χαίρομαι που είμαστε ξανθιές, γιατί συνήθως όλο μελαχρινές βλέπω. Λέγω μελαχρινή, ξανθιά έγινα. Τώρα είναι αυτές οι δύο χλιαρές ημέρες και προσπαθώ ξέρεις πάλι να το φτιάξω, να το φέρω, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, πρέπει, για να σου το πω και εγώ έτσι λίγο ευθέως, πρέπει να αρχίσεις λίγο να εκδηλώνεις λίγο παραπάνω. Βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από τους δυο σας. Σε φλερτάρει, τι φλερτάρεις, αλλά πρέπει λίγο να το δώσεις ξανά λίγο πιο έντονα. Αυτό που έχεις κάνει στην αρχή. Ξανά πάλι από την αρχή. Κάπως πρέπει, ναι. Ένας από τους δύο, Γιάννη, πρέπει να κάνει υποχώρηση. Γιατί Γιάννη είναι γυναίκα, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, απλά είναι ξέρω αυτές τις δύο μέρες οι χλιαρές τώρα και προσπαθώ να τις. Μπορεί σήμερα να το ξεκινήσεις. Ζέστανε το λίγο. Πιάστη να πάρει την λίγο στην άκρη, πήγες στο πρωινό τώρα δίπλα, το πρωινό σαν να το πήγες. Ναι, εγώ το πήγα. Συνά να το πήγες. Ωραία, αυτό ξεκίνησε το ζέσταμα. Ξεκινάω. Απλά ξέρεις, είναι χλιαρές. Πολύ καλά κάνεις. Αυτό πρέπει να κάνεις. Χλιαρές ημέρες. Για μένα αυτό πρέπει να κάνεις. Σιγά-σιγά ξαναμπες λίγο στο κάτω το κλίμα, ζέστανε το λίγο. Άσε, παίρνετε στην άκρη και άσε αυτά τα φιλικά συνέχεια. Πάρτε στην άκρη, άρχισε λίγο να φλερτάρεις ξανά. Ναι. Λοιπόν, φίλε, άμα δεν σου βγει, τώρα θα το αφήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να το δω, το φλερτ ξανά από εκεί που το άφησα, να δω τελικά εάν θα βγει. Το ξεκινήσατε, μαλώσατε, παρεξηγηθήκατε, τα ξαναβρήκατε, τα ξαναμαλώσατε, Πρέπει τώρα, αφού το ξεκινήσεις, ξεκινά το δυνατά. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις δηλαδή τώρα το πράγμα. Όχι, τώρα θέλει. Πέρασε ένας μήνας, δεν κάνει. Ήταν ένας μήνας όμως, ρε φίλε, αμάν τι μήνα ήταν. Πολύ δύσκολος μήνας. Δηλαδή, εγώ είμαι στο μήνα που ναι, μεν μπήκα και δεν υπήρχαν αυτές οι δύο ομάδες που είχα εκφασαρίσει, αλλά δεν πέρασε και λίγα. Αλέξανδρος, τα δικά του, χαμός, Νέρτζι, Άννα, εσύ, Νέρτζι. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή ήταν ένας μήνας φωτιά. Σήμερα να το λες, να δεις πόσο δύσκολο ήταν ο μήνας. Άστο, πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκινά από τον Αλέξανδρο, ξεκινά Νέρτζι Άννα, ξεκινά Τζόνι Νέρτζι, ξεκινά εγώ. Ξεκινά εγώ Ρεγκίνα, 1002 φίλε. 1002. Αλλά δεν πέφτει η ψυχολογία μου. Εγώ ακόμα και τώρα, δηλαδή έτσι πως είμαι, νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Έτσι πως, αν τώρα. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, τέτοια η... που μπήκε η Χριστίνα τώρα μέσα. Μου άρεσε και η Άβραση και το χαμόγελό τη. Δηλαδή. Ωραία. Αυτό που είδα. Μου άρεσε. Okay. Με καλύπτει δηλαδή... εμένα σαν Παύλο. Δηλαδή, σε πρώτη φάση. Και αυτό που είπα πριν λίγο, το όλο γίνεται κάποιο λόγο. Ίσως ακόμα και αυτό που έγινε με την Νέρτζι, με την Ρεγκίνα, το ότι ξεκίνησε και τελείωσε γρήγορα, είναι για κάποιο λόγο. Εμένα, σήμερα, αυτό που μπήκε σήμερα μέσα στο σπίτι μου άρεσε. Σαν πρώτη εντύπωση. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αποτελέσω. Ναι, αλλά βλέπω ότι θα διεκδικήσουν πολύ. Διεκδικήσει το παιδί του καινούργιο, θα το διεκδικήσει ο ένα. Θα μπει στη δικασία αυτή. Γενικά δεν είμαι άνθρωπο που θα πάνε 10 άτομα και θα τρέξω από πίσω του και να προσπαθώ εγώ. Θα την αφήσει αυτή να δείξει. Να δώσει το πράσινο φω και εσύ μετά θα μπει. Αν μου δείξει πράσινο φω. Πολύ ευχαριστώ να κάνω κίνηση. Ναι. Αλλά ω εκεί. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα που κάνω τώρα τα παιδιά μέσα. Άλλο σήκω, δεν την πάνω, άλλο το ένα. Κλικ. Όχι, okay, ο καθένα βγάζει το δείξιμο και δείχνει το ενδιαφέρον όπω μπορεί. Όπω μπορεί. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έκανα μέχρι σήμερα. Άφηνα πάντα να δείξουν έστω ότι ξέρει τι. Κοιτάνε εκεί, το έχω πει και άλλε φορέ. Τι θέλω αποφασιστικότητα. Είπε κάτι που δεν μου πολύ άρεσε. Μου αρέσουν πολύ. Το μου αρέσουν πολύ δεν μου. Με έκανε λίγο να το χάσω. Okay. Άμα δω ένα αλφα ενδιαφέρον, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξεκινήσω ένα ωραίο καινούριο φλερτ. Και να το πάρω και εγώ από την αρχή και να ξανανεβάσω την ψυχολογία μου. Mm. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αν θέλει κάποιον άλλο να το αφήνω όπως πάει. Συμφωνώ. Και εσένα θα σου πρότεινα να δώσεις βάση στην Άννα. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Εννοείται, όλα τα άλλα είναι περιτά. Γίναν παρεξηγήσεις, γίναν 1002, τάλισες, τα έκανες, τα συζήτησες, τελείωσε. Τώρα προχωράω. Δώσε βάση στην Άννα. Ναι. Δώσε βάση στην Άννα, τελείωσε το θέμα. Ναι, ναι. Πάμε να συνδεθούμε με τα χωριά, γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα. Έχει πιάσει ο ίστρος και ναι, και πιούνται. Τι κάνετε, τούτοι μιλάνε, ωραία, σοβαρά. Γεια σας, αγόρια. Γιάννη, Παύλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Γεια σου, Μαρία. Πώς είστε. Ωραία. Σήμερα παρακολουθούσα από το πρωί και το σπίτι των κοριτσιών και το σπίτι των αγοριών.
Και ενώ το μεγαλύτερο medium στο σπίτι είναι η Ζένια, θα το παραδεχτώ. Και εγώ έχω μια αίσθηση ότι έχουμε ανακατατάξεις. Τι εννοείς, δηλαδή. Δεν είναι καλά. Γίνεται ανακάτεμα. Θέλω καταρχήν, επειδή είδα ότι ήρθε η Χριστίνα σας αναστάτωση με την ωραία της παρουσία, να ξεκαθαρίσετε από εκεί ποιοι είναι ελεύθεροι, για να ξέρει και η Χριστίνα. Το Βασίλη δείχνει. Τζόνι, δεν σήκωσες. Νομίζω ότι δεν σήκωσες. Για να δω. Ο Φάνος δεν είναι ελεύθερος. Σήκωσε. Άρα μόνο. Άρα μόνο ο Παύλος ο Τερζόπουλος. Όχι, εγώ τι εγώ. Τι είναι. Κάπως. Μας κάψεις. Ο Γιάννης και ο Βασίλης. Ο Νοντάρης πάλι. Έχει μπερδευτεί. Έκανε μια δήλωση. Άκου. Ναι. Α, για να ακούσω. Άκου να μαθαίνει. Τώρα, τώρα. Ποιο ερώτησε. Α, ο Γιάννης ερώτησε, Νοντάρη μου. Ναι. Και σου είπε, αν είσαι σε ένα μπαρ. Και είναι η Χριστίνα και η Ρένια. Όχι να πάρει τώρα τη φήμη ο Γιάννης, εγώ το είπα. Εσύ το είπες. Εγώ το είπα, εγώ το είπα αυτό. Ο Γιάννης το είπα. Καλά, παιδιά, η απάντηση και η Νοντάρη με νοιάζει. Ποιο το είπε, χαλάλη σα. Είσαι στο κλαμπ και εσύ κοιτάνε και οι δύο. Η Χριστίνα. Ποια θα σου πει πολύ. Εγώ το ξέρω. Ποια σου κάνει το κλικ. Και μου λες είπα το ότι. Περίμενε να τσακωθούν πρώτα. Ποιο έκανε την ερώτηση. Ποιο έκανε την ερώτηση πρώτα. Είσαι σε ένα κλαμπ και σε κοιτάνε και οι δύο. Νοντάρη, την έκανε εσύ. Όχι, φίλε, εγώ δεν το κερδίζω, δεν το παίρνω έτσι. Είναι αυτό. Πόσο χρόνο είναι αυτό. 15. 12. Δε, πραγματικά, Μαρία, το είπε ο Τζόνι, τελειώσαμε. Ο Γιάννης λέει ψέματα. Ωραία, την απάντηση. Δεν έχει σημασία ποιο το είπε, ρε παιδιά. Την απάντησή του θέλω να ακούσω. Λοιπόν. Η απάντηση είναι το ότι είπα. Πως θα μου κάνει το κλικ πιο πολύ η Χριστίνα. Τελεία και μετά από ώρα. Και το ότι το βλέμμα της Ρένιας. Συμπλήρωσε μετά από ώρα, γιατί κατάλαβε, το μάζεψε. Μαγνητίζει. Αχ, δεν μπορώ να ασχολούμαι. Δεν είμαι καλά. Αλήθεια. Τι είπε. Έλα, πες. Δεν μπορεί να ασχολείται. Λέω και το ότι το βλέμμα της Ρένιας σε κάνει να σκαλώνεις εκεί. Ναι, ναι. Δεν μας άρεσε η απάντηση. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Ναι, προφανώς. Αυτή έχει. Βέβαια η Ρένια. Αυτό με ρωτήσατε, παιδιά, αυτό απάντησα. Τι? Και αυτό με ρωτήσατε. Ναι, ναι, καλά έκανες. Εσύ ό,τι θες θα απαντήσεις. Η Ρένια θα εκτιμήσει την κατάσταση. Για πες και τα άλλα, Κατερίνα, που μπήκες μέσα και είπες δεν μπορώ να συγκρατήσω τους μυς του προσώπου μου, με έκανε τη μάνα μου. Τι? Σε ποια νέα το έκανες αυτό? Όταν σου είπε για τον Νοντάρη. Α, ότι σαν δεύτερη επιλογή, το βάζω και εισαγωγικά, μην παρεξηγηθεί, θα επέλεγε την Αλεξάνδρα. Θα μία σταθερότητα σε αυτό το σπίτι. Σας είπα εγώ ότι έχουμε ανακατατάξεις. Καλά κάνω εγώ και παίζω. Τι μου λέτε να σταθεροποιηθώ. Μια φορά κοίταξες τον άλλο γλυκά. Έλα. Άσε με τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν συζητάμε καθόλου. Αφήστε το κάτω όπως θέλετε. Ναι, ναι, θέλουμε πιστούς άντρες. Νοντάρι. Δεύτερη μέρα και έκανες αναστάτωση. Στόχος μου δεν ήταν η αναστάτωση. Το ξέρω, παιδί μου. Εγώ έχω έρθει, έχω δηλώσει για τη Ρένια, αλλά δεν σημαίνει το ότι είμαι και στη Ρένια. Δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να το γνωρίσω τον άλλο καλύτερα. Ακόμα δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία στο να γνωρίσω κάποιον καλύτερα. Ναι, αλλά εδώ που ήρθες που σε στείλανε σε αυτό εδώ το σπίτι. Είπα ότι έχω έρθει για σένα. Όχι, όχι, όταν ήρθες στο σπίτι των κοριτσιών πριν. Δεν έκατσες και πολύ με τη Ρένια να τη γνωρίσεις αυτή. Αυτό ήθελα να κάνω, είναι η αλήθεια. Ξέρω το ότι έχω σήμερα κόκκινο δωμάτιο και θα την καλέσω εκεί πέρα. Οπότε είπα να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο και να μιλήσω και με τα υπόλοιπα κορίτσια. Να τα γνωρίσω. Είπες ότι θα καλέσεις και την Αλεξάνδρα στο κόκκινο δωμάτιο. Ναι.